με βάση τις δυνατότητες που έχει ο ΕΟΔΗ εδώ της Αρκαδίας να διαθέτει κλιμάκια για να επισκέπτονται την περιοχή, έχει συμφωνηθεί για την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας και για την οργανωμένη δράση του ΕΟΔΗ να έρχεται κάθε Παρασκευή στην Κορτινία, γιατί καταλαβαίνετε ο νομός Αρκαδίας είναι μεγάλο, τα κλιμάκια τους όσων έχουν πει είναι λιγοστά και μάλιστα τώρα την χειμερινή περίοδο που υπάρχουν και άλλα θέματα. Και έχει συμφωνηθεί λοιπόν κάθε Παρασκευή, έχουμε συμφωνήσει κάθε Παρασκευή ο ΕΟΔΗ να βρίσκεται στην Κορτινή εδώ σε διάφορα χωριά όσα προλαβαίνει κάθε φορά. Πράγματι και προχθές την Παρασκευή, επειδή είχαμε κάποια κρούσματα, ζητήσαμε να γίνει ένας πλήρης έλεγχος σε χωριά της Δημοτικής Ενότητας Κοντοβάζανας, εδώ στα χωριά της Κοντοβάζανας, και βρέθηκε ο ΕΟΔΗ εκεί, επισκέφθηκε κατά σειρά το Μοναστηράκι, το Βούτσι, την Κοντοβάζανα, το Δήμητρα, την Βάχλια και έγιναν οι ανάλογοι έλεγχοι. Υπήρχε ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας. Αρκετοί συμπολίτες ανταποκρίθηκαν και ελέγχθηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά καλά. Είχαμε μόνο δύο περιπτώσεις στο Μοναστηράκι νεαρών παιδιών, δύο μικρών κοριτσιών, τα οποία είχε ήδη από το self-test είχε διαπιστωθεί ότι είναι θετικά στον κορονοϊό. Έγινε και το rapid από τον ΕΟΔΗ και επιβεβαιώθηκε. Τα παιδιά έχουν τήρησαν από την ευθύς εξ αρχής και τηρούν τα μέτρα που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και διαχειριζόμαστε με, κατά αυτόν τον τρόπο την κατάσταση. Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί άλλο κρούσμα εδώ στην περιοχή, δεν μας έχει αναφερθεί τίποτα άλλο, αλλά είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, επειδή όπως είπατε και στην αρχή, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί στο κατακόρυφο όλη αυτή την περίοδο, θα έχουμε μεγάλη προσέλευση από συμπολίτες μας και από συμπατριώτες μας που ζουν εκτός Κορτινίας, θα βρεθούν εδώ στα χωριά μας λοιπόν, και πρέπει να υπάρχει τεράστια προσοχή εάν διαπιστωθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, οποιοδήποτε δείγμα, γιατί λίγο πολύ τώρα έχουμε πει όλοι στο νόημα τι μπορεί να προμηνύει COVID κορονοϊό. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε ανησυχητικό δείγμα σε οποιοδήποτε χωριό, να μας ενημερώνουν άμεσα. Έχω και επικοινωνία και με τους Προέδρους, έχω επικοινωνία και με τα αντιδήμαρχα, έχουν σαφείς εντολές και δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην διοίκηση, ότι αν αναφερθεί οποιοδήποτε σύμπτωμα που προκαλεί την παραμικρή υπόνοια, την παραμικρή ανησυχία, ότι μπορεί να είναι πιθανό κρούσμα, να μας αναφέρεται ούτως ώστε να αναλαμβάνουμε και την ανάλογη διαχείριση για να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο διασποράς του ιού στην περιοχή μας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να διαχειριστούμε το προσωπικό κομμάτι που μας αφορά, η κύρια με τον εμβολιασμό, ούτως ώστε να γλιτώσουμε την διασπορά και τα βαριά περιστατικά. Γιατί εξ όσων μας λένε οι επιστήμονες, τουλάχιστον οι εμβολιασμένοι, ακόμα και αν κολλήσουν πάλι κορονοϊό, τουλάχιστον περνάνε χαλαρά και πιο ήπια όλη διαδικασία. Γι' αυτό και απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους ανθρώπους, ή να που θα έρθουν εδώ σε όλους τους συμπολίτες μας, ή να έρθουν εμβολιασμένοι, ή να εμβολιαστούν στα εδώ εμβολιαστικά κέντρα, ή να μεταβαίνουν όταν έχουν οποιοδήποτε περίεργο σύμπτωμα στα κέντρα υγείας, στα κατατόπους, ή να ειδοποιούν, να βρίσκουμε έναν τρόπο να τους εξυπηρετούμε, ούτως ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κίνδυνο που δυστυχώς είναι ακόμα, όπως είπαμε, οξύς και ύπουλ. Βλέπω ότι υπάρχει μία τάξη σε όλα τα μαγαζιά και στα χωριά που έχουν μεγαλύτερη κίνηση, τέλος πάντων, και από επισκέπτες και από συμπολίτες μας εδώ που έρχονται αυτή την περίοδο στην περιοχή, αλλά και τα μικρότερα χωριά. Σε γενικές γραμμές, εκείνο που έχω διαπιστώσει και ο ίδιος προσωπικά και που μεταφέρεται, είναι ότι υπάρχει προσοχή από όλους τους επαγγελματίες και φροντίζουν στα καταστήματά τους, στα καταλήμματά τους, στις επιχειρήσεις τους να παρέχουν υπηρεσίες, στηρώντας απαρέγκλητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και σε αυτούς, βέβαια, μέσω της ευκαιρίας που μας δίνεται, να πω ότι απευθύνουμε έκκληση, γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο μέρος στην ευθύνη της διαχείρισης της κρίσης που βιώνουμε, να τηρούν απαρέγκλητα τα υγειονομικά μέτρα, πρωτίστως για το καλό της επιχείρησής τους, γιατί αν καταγραφεί οποιοδήποτε πρόβλημα, υποχρεωτικά η επιχείρηση θα βγει εκτός λειτουργίας, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας ευρύτερα. Η αστυνομία συμμετέχει με τρόπο σωστό? Γίνονται έλεγχοι εντατικοί. Ναι, και εκεί έχω διαπιστώσει ότι με μεικτά κλιμάκια υπηρεσιών και με την συμμετοχή και της αστυνομίας γίνονται έλεγχοι εδώ στα τοπικά καταστήματα, στην ευρύτερη περιοχή. Εκείνο που έχω δει σε πρώτη φάση είναι ότι κυρίως γίνονται συστάσεις, αν και δεν έχουν καταγραφεί
μικροπαραβάσεις ίσως μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει καταγραφεί καμία σημαντική παράληψη ή παράβαση ουσιαστική ώστε να τεθεί επιχείρηση εκτός λειτουργίας. Απλά τα αρμόδια όργανα από όλες τις υπηρεσίες, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, με συνέστηση ευθύνης του ρόλου τους για αυτή, δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες και τις συμβουλές στους επαγγελματίες και στους θαμώνες τέλος πάντων καταστημάτων για αυτά, να τηρούν τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Επειδή θα έχουμε πολύ κόσμο και ο καύσωνας επιμένει και εμένει και ειδικά αυτή την εβδομάδα, όπως όλοι οι Δήμοι εξάλλου, δεν θα πω μόνο για το Δήμο Γορτινίας, γιατί είδα σήμερα και η ΔΕΙΑΤ στην Τρίπολη, είδα και οι όμοροι Δήμοι κτλ. Οι Δήμοι όλη τη περιοχή, αλλά και ανά την Ελλάδα, να προσέχουν οι άνθρωποι στην λογισμένη χρήση του νερού, γιατί υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Έχουμε γενικά λειψιδρία φέτος. Προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να μην λείψει αυτό το αγαθό από το τελευταίο φορέα, από τον τελευταίο συνοικισμό. Αλλά ζητάμε και θερμή παράκληση απευθύνω προς τους συμπολίτες μας να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού, ειδικά αυτές τις μέρες του καύσωνα. Γιατί όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, εάν λείψει θα μας ταλαιπωρήσει όλους και τους πολίτες. Με θαύμα δεν μπορούμε να το λύσουμε. Οι βλάβες δεν υπάρχουν. Το μόνο που δημιουργεί θέμα στέρησης νερού αυτή τη στιγμή στη Γορτινία, τουλάχιστον γιατί το ξέρω καλά το θέμα και μαζί με τους συνεργάτες μου, είναι στις περιπτώσεις που έχουμε αλόγιστη χρήση. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού. Και ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα είναι επειδή είμαστε σε πολύ περίοδο υψηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, να έχουμε όλοι, ενώ ο Δήμος είναι οργανωμένος άριστα στη συνεργασία με τις υπηρεσίες, να έχουμε όμως όλοι τα μάτια μας ορθάνυχτα 24 ώρες το 24ωρο, ώστε να μην βιώσουμε, βλέπετε τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ απευθύνω έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και στους συμπολίτες μας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, να έχουμε τα μάτια μας 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, ούτως ώστε αν διαπιστωθεί κάπου κάτι, να προλάβουμε το κακό στην γέννησή του.